Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο Προεδρικό Μέγαρο την πρόταση αυτής της συνεδρίασης σας με την ιδιότητα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στο επιτυχικό σας έργο. Η στιγμή αυτή σκιάζεται από τις τραγικές απώλειες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που πόρσε τη ζωή σε τόσους νέους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων κυλήθηκε και οι φοιτητές. Θα ήθελα να σας εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτή. Η πολιτική εμπειρία σας ως Υπουργός Εξωτερικών και ως επιφανούς Κύπριου διπλωμάτη νομίζω θα είναι πολύ εφόδια στις νέες σας προσπάθειες για την επίλυση του διεθνού ζητήματος εισβολής και κατοχής που είναι το Κυπριακό. Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι το Κυπριακό είναι ένα διαρκές μέλημα και κορυφαία εθνική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Εγγύηση αποτελεσματικότητας για το θέμα αυτό και την επίλυσή του είναι η στενή συνεργασία και ο συντονισμός της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές περιφερειακό επίπεδο, κάτι που έχει καταστήσει ήδη τις χώρες μας εγγύηση νομίζω και πηγή σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Πιστεύω ότι κοινός στόχος των χωρών μας παραμένει πάντα η επίτευξη συμφωνημένης λύσης στο πλαίσιο στη βάση των αποφάσεων της Υπουργείου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μιας λύσης που θα διασφαλίζει την απαλλαγή της Κύπρου από το αναχρονιστικό σύστημα των εγγύσεων και του δικαιώματος επέμβασης στις κυπριακές υποθέσεις, καθώς και την αποχώρηση των σταθερμάτων κατοχής. Και βέβαια την εφαρμογή του κοινοτικού και κοινωνικού Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλη την Κύπρο. Και πάλι, καλώς ήρθατε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τις ευχές. Προτού τη όποια άλλη αναφορά, θα ήθελα εκ μέρου του Κυπριακού λαού να μεταφέρω τα θερμά μα συλληπιτήρια για το τραγικό συμβάν στα Δέλτη. Έχασαν τη ζωή του τόσοι νέοι άνθρωποι ανάμεσα πάντως και δύο Κύπρου, η Ελλάδα και η Κύπρο. Η Κύπρο και η Ελλάδα στενθούν. Και αν θέλετε, η ευθύνη όλων εμά που βρισκόμαστε σε θέσει εξουσία και το καλύτερο μνημόσυνο για όλου αυτού που αδίκως έχασαν τη ζωή του είναι μέσα από τι ενέργειές μας, μέσα από τις πράξεις μας, να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην τύχουν ξανά τέτοιου είδους περιστατικά. Από εκεί και πέρα επισκέπτομαι την Αθήνα, είναι η πρώτη μου επίσκεψη ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι μια επίσκεψη συμβολικής σημασίας που δείχνει τους στενούς δεσμούς, τους αδερφικούς δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά δεν είναι απλά συμβολικής σημασίας, είναι και ουσιαστικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, την ανάγκη να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις εξαίρετες διμερείς μας σχέσεις, αλλά και το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος ως μέλη της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας οφείλουμε μέσα από τις ενέργειες, μέσα από την εξωτερική μας πολιτική, μέσα από τις δράσεις μας στο εσωτερικό των χωρών μας να αποδείξουμε στην πράξη ότι είμαστε πυλώνες σταθερότητας και ασφάλειας. Χαίρομαι ιδιαίτερα και θα ήθελα με την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι προσεγγίζετε το Κυπριακό κορυφαίο εθνικό, ως κορυφαίο ευρωπαϊκό, θα έλεγα εγώ, θέμα. Η παρούσα κατάσταση πραγμάτων στην Κύπρο αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να αποτελεί, δεν μπορεί να είναι το μέλλον της Κύπρου, δεν μπορεί η Λευκοσία να συνεχίσει να είναι η τελευταία διαδεδομένη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα, τις προκλήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία απολύτως περίπτωση ότι θα μείνουμε με τα χέρια στα κρεμμένα. Θα πράξουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, έτσι ώστε να σπάσουμε το αδιέξοδο, να πετύχουμε τον στόχο της απελευθέρωσης, της επανένωσης της Κύπρου στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου πάντα. Και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει ένα καθοριστικό ρόλο. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεχίσει να είναι και μετά από μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλα εκείνα τα κίνητρα έτσι ώστε να οδηγήσει σε μια
αμοιβή αποδεκτή κατάσταση πραγμάτων. Εξάλλου, κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, και όπως αποδεικνύουν και πρόσφατα οι σεισμοί στην Τουρκία, στη Συρία, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία και οφείλουμε όλα τα κράτη της περιοχής μέσα από μια θετική προσέγγιση, πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με σεβασμό στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να επιλύσουμε τα προβλήματα, να επιλύσουμε τις διαφορές μας και να συμπορευτούμε μαζί, έτσι ώστε να πετύχουμε όλα όσα μπορούμε να πετύχουμε και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην περιοχή μας. Και είμαι εδώ ακριβώς για να συντονιστούμε με την ελληνική κυβέρνηση πώς μπορούμε καλύτερα, είτε σε διμερές επίπεδο, είτε σε περιφερειακό, είτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πετύχουμε όλους αυτούς τους στόχους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ακόμη μια φορά για την φιλοξενία.